Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα πρόβλημα ανελκυστήρα. Ένας άντρας μάζας 80 κιλά στέκεται πάνω σε μια ζυγαριά μέσα σε έναν ελκυστήρα. Ποια είναι η ένδειξη της ζυγαριάς σε Νιούτον όταν ελκυστήρας Α είναι ακίνητος, Β κινείται προς τα πάνω σταθερή ταχύτητα 5 μέτρα ανά σεκόν και Γ κινείται προς τα κάτω με σταθερή ταχύτητα 8 μέτρα ανά σεκόν, Δ κινείται προς τα πάνω σταθερή επιτάχυνση 3 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο και ε κινείται προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση 4 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο και δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας G είναι 9,8 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο. Θα ξεκινήσουμε υπολογίζοντας το βάρος του άντρα. Το βάρος δίνεται από τη σχέση Β. Το μέτρο του βάρους δίνεται β ίσον με μ επί τον τσ και η μάζα είναι 80 επί 9,8, άρα είναι 80 κιλά επί 9,8 μέτρα ανά σεκόν στο τετράγωνο και αυτό δίνει να είναι το βάρος του άντρα, το μέτρο του βάρους του άντρα να είναι 784 νιούτον. Αυτό είναι που θα χρειαστούμε για παρακάτω. Τώρα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον ελκυστήρα. Ο άντρας μάζας 80 κιλά στέκεται ακίνητος πάνω σε μια ζυγαριά και ο ελκυστήρας πηγαίνει πάνω κάτω, είναι ακίνητος σύμφωνα με τα ερωτήματα από το α μέχρι το ε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Πάνω στον άντρα ασκούνται δύο δυνάμεις. Μία είναι το βάρος β και το άλλο είναι η δύναμη που δέχεται από τη ζυγαριά και θα την πούμε ν. Εδώ είναι το σημείο εφαρμογής των δύο δυνάμεων. Τώρα από την πρώτη συνθήκη του και θα έχουμε καθορίσει τη φορά προς τα κάτω να είναι αρνητική και η φορά προς τα πάνω να είναι θετική και οι δύο δυνάμεις βρίσκονται πάνω στον κατακόρυφο άξονα ψ και έτσι θα χρησιμοποιήσουμε όπως θα δούμε στη συνέχεια τις αλγεβρικές τιμές. Πριν να προχωρήσουμε θα ήθελα να πω ότι γιατί αυτή η νη είναι η δύναμη που ασκεί η ζυγαριά πάνω στον άντρα αλλά και ο άντρας ασκεί μια δύναμη νη τόνος πάνω στη ζυγαριά. Αυτές οι δύο δυνάμεις έχουν ίσο μέτρο, ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά γιατί είναι δράση αντίδραση. Όσο πιο δυνατά πιέζει ο άντρας προς τα κάτω, τόσο πιο πολύ δύναμη δέχεται προς τα πάνω από τη ζυγαριά. Άρα μετρώντας το ν, η δύναμη που ασκεί η ζυγαριά πάνω στον άντρα, υπολογίζουμε και το ν τόνος, που είναι η δύναμη που ασκεί ο άντρας πάνω στη ζυγαριά και είναι η ένδειξη της ζυγαριάς και ισχύει ότι το μέτρο της ν είναι ίσο με το μέτρο της ν. Άρα αυτό είναι για να το ξεκαθαρίσουμε πριν να προχωρήσουμε. Άρα μετρώντας τη ν, μετρούμε και τη ν τόνος, η οποία είναι η ένδειξη της ζυγαριάς. Πρέπει να δούμε από τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα, ισχύει ότι θα κάνουμε το ελεύθερο διάγραμμα, είναι αυτό, και ισχύει ότι, συγγνώμη, από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με την μάζα επί την επιτάχυνση. Άρα σίγμα εψί θα είναι ίση με το βάρος συν την νη. Και αυτή θα είναι η μάζα επί την επιτάχυνση στην κατακόρυφη διεύθυνση. Τώρα θα αφήσουμε θα αντικαταστήσουμε το διάνυσμα με την αλγεβρική τιμή του διανύσματος. Άρα αυτό εδώ έχουμε σίγμα εψί θα είναι ίσο
με το βάρος. Το βάρος είπαμε ότι είναι προς τα κάτω, άρα θα είναι πλην το μέτρο του βάρους συν την νη, θα είναι το μέτρο της νη, θα είναι ίσο με τη μάζα επί το αλφα ψι. Το αλφα ψι το αφήνω έτσι και όταν πηγαίνει προς τα κάτω θα είναι αρνητικό. Θα αντικαταστήσουμε την αλγεβρική τιμή, δηλαδή εδώ είναι μέσα η αλγεβρική τιμή. Όταν πηγαίνει προς τα κάτω θα είναι αρνητικό, όταν πηγαίνει προς τα πάνω θα είναι θετικό. Τώρα πάμε να λύσουμε αυτήν την εξίσωση ως προς το νη, γιατί είναι αυτό που θέλουμε να βρούμε. Από αυτόν εδώ βγαίνει ο αλλήλων ως προς το νη, άρα το νη θα πάει το πλη β από την άλλη μεριά. Θα βγάζουμε τη μάζα κοινών παρονομαστή, άρα θα είναι το m επί τον g συν αλφα ψι. Εδώ είναι το μέτρο του g, θα το πάρουμε να είναι θετικό. Άρα αυτή είναι η γενική εξίσωση που θα χρησιμοποιήσουμε για τις περιπτώσεις από α μέχρι ε. Πάμε στην πρώτη περίπτωση. Ο ελκυστήρας είναι ακίνητος. Άρα αφού ο ελκυστήρας είναι ακίνητος, τώρα θα ισχύει ότι το αλφα ψι είναι ίσο με το 0. Άρα το νη μας, η ένδειξη της ζυγαριάς δηλαδή, θα είναι ίση με 80 κιλά επί 9,81 μέτρα ανά σεκοστό το τετράγωνο συν 0 μέτρα ανά σεκοστό το τετράγωνο. Και αυτό μου δείχνει το νη ότι είναι 784 νιούτον. Τώρα πάμε να δούμε το ερώτημα β και γ. Αν κινείται προς τα πάνω με σταθερή ταχύτητα 5 μέτρα ανά σεκόν, και στο γ αν κινείται κάτω με σταθερή ταχύτητα 8 μέτρα ανά σεκόν. Όταν η ταχύτητα, το μέτρο της ταχύτητα είναι σταθερό, τότε η επιτάχυνση είναι ίση με το 0. Άρα στα ερωτήματα β και γ θα έχουμε ότι στα ερωτήματα β και γ έχουμε ότι πάλι η επιτάχυνση είναι ίση με το 0, άρα το αποτέλεσμα θα είναι όπως το ερώτημα α. Άρα έχουμε ότι το νη θα είναι πάλι 80 επί 9,81, θα είναι 784 νιουτών, αλλά εδώ η δικαιολογία μας είναι ότι το αλφα ψι είναι 0, λόγω ότι το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό. Ωραία, τώρα φανταστούμε να είμαστε στο Μανχάταν και μπαίνουμε σε έναν ελκυστήρα και θέλουμε να πάμε στο 50ο όροφο. Πότε θα νιώθουμε πιο πολύ δυσφορία, όταν ο ελκυστήρας είναι ακίνητος, όταν αρχίζει να κινείται, όταν κινείται σταθερή ταχύτητα ή λίγο πριν να σταματήσει. Από το 41ο στον 50ο όροφο. Αρχίζει να νιώσεις δυσφορία όταν η ένδειξη δείχνει μια τιμή διαφορετική από το βάρος σου. Άρα λίγο πριν με σταθερή ταχύτητα δεν νιώθεις κάτι, λίγο πριν να σταματήσεις νιώθεις την αρνητική επιτάχυνση. Και εκεί ζυγαριά μετρά κάτι διαφορετικό. Άρα νιώθεις κάτι μόνο όταν ο ελκυστήρας επιταχύνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Και πάμε να δούμε το ερώτημα δέλτα. Στο δέλτα ερώτημα κινείται προς τα πάνω σταθερή ταχύτητα 3 μέτρα σε κοστό τετράγωνο. Άρα εδώ η φορά μας είναι προς τα πάνω, άρα το αλφα ψι μας θα είναι θετικό. Άρα το νη θα είναι ίσο με 80 κιλά
επί 9,8 συν 3 μέτρα ανά σεκόστο τετράγωνο και δίνει 1024 νιούτον. Άρα εδώ νιώθεις πιο βαρετός, καθώς κινείται με επιτάχυση προς τα πάνω. Και πάμε στο έψιλο, αν βάλουμε τις τιμές, τώρα όπου τζι βάλουμε το πλήν, γιατί έχουμε σταθερή επιτάχυση προς τα κάτω, βγαίνει ότι το νι μας θα είναι ίσον με 80 επί 9,8 πλήν 4 κιλά μέτρα ανά σεκόστο τετράγωνο και είναι 464 νιούτον. Και εδώ νιώθεις πιο ελαφρύς όταν πηγαίνει ο ελκυστράς σταθερή που τα έχεις 4 μέτρα ανά σεκόστο τετράγωνο. Τότε για να πάμε να δούμε και ένα άλλο ερώτημα, τι συμβαίνει αν κοπούν τα σχοινιά, τα καλώδια, τα σύρματα του, τα σερματόσχοινα του ανελκυστήρα, αν κοπούν, τότε τι θα συμβεί. Δηλαδή, αν κοπούν, τότε τι θα γίνει, τότε θα μηδενιστεί η, αν κοπούν εδώ τα καλώδια, τότε θα μηδενιστεί η κάθερη αντίδραση από το έδαφος, το νι θα είναι ίσο με το 0, γιατί το αλφαψί, θα είναι πλην 9,8, έχουμε και τον τζι μας είναι 9,8 και από την εξώση που είχαμε τότε το νι μηδενίζεται και τότε θα βρίσκεσαι σε ελεύθερη πτώση και δεν θα πατάς πάνω στη ζυγαριά.